προσπαθεί για τη σέντρα προς πίδε, επιχειρεί τη σέντρα το πλασέ, γκολ, 1-0 για την ΑΕΛ με τον Ντίξον. Ξανά η φάση, ο Βοού προς πίδε, η σέντρα, το τσίπημα πρώτου Νεβά και το γκολ. Φάουλ με τον Μπεμπέ για την ΑΕΛ, εκτελείται φαλσαριστά, εκτελεσμένο κεφαλιά, η μπάλα έξω από τον Μοντέιρο. Μπεμπέ στον Βοού. Ο Μοντέιρο περνάει για τον Βοού στο ύψος της περιοχής. Στο σουτ, στο δοκάρι μπάλα. Δεύτερο σουτ και μπάλα έξω από τον Μπεμπέ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη για την ΑΕΛ στο 25. Νορό εκτελεί απευθείας. Του φύγε η μπάλα του Ντεγκρά. Μπάλα καταλήγει out. Πέφτουν όλοι όμως οι παίκτες του Απόλλωνα πάνω στον κύριο Αναστασίου. Εδώ ξανά η φάση προηγούμενη. Εδώ βλέπετε το αριστερό χέρι του Ντεγκρά είναι πάνω στο πρόσωπο του Οσενή. Τώρα πρέπει να έχει δείξει πέναλτι, γιατί ο επόπτης, ο βοηθός, έχει πάρει θέση στην τελική γραμμή. Κυρόφσκι απέναντι από τον Ντεγκρά. Εκτελεί και πάλι ο Κυρόφσκι. Έχουμε όμως τον γκολ στη συνέχεια από τον Κρίστη τον Θεοφίλου. 1-1 για τον Απόλλωνα. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι. Πολλοίς κόσμος μέσα στην περιοχή. Ο Θεοφίλου. Περνάει ο Ντεντέ, κάνει και τη σέντρα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος και είναι πέναλτι. Υποδεικνύει ο κύριος Αναστασίου στο μαρκάρισμα του Νεβά πάνω στον Καφού. Ο Νεβά που δέχεται δεύτερη κίτρινη και φεύγει από το γήπεδο. Βοού απέναντι από τον Σβαλόφσκι. Λίγα μέτρα φόρα. Γκολ. 2-1 και η ΑΕΛ πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Εκτέλεση πέναλτι του Κυρόφσκι και εδώ ο Βοού θα κάνει το 2-1 στην τελευταία φάση του πρώτου 45 λεπτού. Σφυρίζει ο κύριος Αναστασίου. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από την κεφαλιά του Βοού. Αφού κατέβασε υπέροχα για τον Ντίξον, επιχειρεί τόσο τον Ντίξον, η μπάλα έξω. Κύριος Αναστασίου, ο οποίος τώρα μαζί με τον κύριο Λαζάρου φεύγουνε. Δεν έδιωξαν την μπάλα ο Σταύρου που την κερδίζει. Υπάρχει φάουλ. Κίτρινη, δεύτερη, είναι η κόκκινη. Ντίξον και πάλι Σίλας ο Μοντέιρο που ανεβαίνει, είναι απέναντι από τον Σβαλόφσκι. Μοντέιρο το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη. Σίλας για τον Καρλίτος και πάλι στον Σίλας. Περνάει στην περιοχή ο Σίλας, έτοιμος στο 3-1 και το κάνει. Δεν προλαβαίνει ο Ματούσοβιτς. 3-1 για την ΑΕΛ με τον Σίλας. Ξανά ο Καρλίτος πολύ όμορφα στον Σίλας. Πέρασε τον Σάλες, το πλασέ από τον Σίλας και τον γκολ. Και αυτή τη φορά νομίζω ο κύριος Αναστασίου καλεί κοντά του πάλι τους βοηθούς. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχει εκ νέου διακοπή και οριστική διακοπή μάλλον, ή αν θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Οι διαιτητές αποχωρούν. Οι διαιτητές παίρνουν την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Το παιχνίδι έχει διακοπεί οριστικά.